Στην αποκάλυψη ότι οι Ουκρανοί κατάσκοποι άνθρωποι της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών βρίσκονται πίσω από την καταγγελόμενη από τη Μόσχα απόπειρα δολοφονίας του Βλαντίμιρ Πούτιν με ντρόουν στο Κρεμλίνο, προχωρούν οι New York Times σχεδόν ένα μήνα μετά το περιστατικό. Με την εφημερίδα να επικαλείται αμερικανική εκτίμηση που βασίζεται σε υποκλαπήσεις ρωσικές και ουκρανικές επικοινωνίες. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως δεν πιστεύουν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εγκρίνει τέτοιες χρυφές επιχειρήσεις. Και όλα αυτά την ώρα που στο επιχειρησιακό πεδίο ο επικεφαλής ομάδας Βάγνερ Πριγκόζιν ανακοίνωσε ότι οι μονάδες του αποχωρούν από τον Μπαχμούτ, που αποτελεί πεδίο σκληρών μαχών εδώ και σχεδόν 10 μήνες. Αφού μόλις πριν από λίγα 24 ώρα δήλωσε ότι η πόλη βρίσκεται πλήρως υπό ρωσική κατοχή. Мы выводим подразделение из Бахмута сегодня сейчас 5 утра 25 мая до 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным боекомплект, позиции, все, включая сухой паёк. Οι Υπουργοί Άμυνας Ρωσίας και Λευκορωσίας υπέγραψαν στο Μίνσκ συμφωνία για τους όρους διατήρησης των τακτικών ρωσικών πυρηνικών όπλων σε λευκορωσικό έδαφος, με τον Σεργέη Σοϊγκού να διευκρινίζει ότι την απόφαση για τη χρήση τους τη διατηρεί η Μόσχα. Η Ρωσία δεν передает Республике Беларусь ядерное оружие. Контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной. Будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран. И мы надеемся заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе.